Γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε διαφορούς μικροοργανισμούς που ζουν στο γλυκό νερό. Συγκεκριμένα σήμερα θα μελετήσουμε τις μικροκύστης, δηλαδή την μικρογάλανη, την περσινογάλανη άλγη του στάσιμου νερού. Όπως βλέπετε και σημαίνει στις αναφορές, εδώ έχουμε κάποια πράσινα στίγματα, τα οποία αν τα μεγεθύνουμε, τα εστιάσουμε, μπορούμε να δούμε μια μορφή συγκεντρώσεως οργανισμών. Αν τώρα μεγεθύνουμε στις 400 φορές, στις 100 φορές, συγγνώμη, εδώ βλέπουμε, βλέπουμε που κόδισα στα φύλλα μοιάζουν, είναι η μικρογάλανη άλγη του στάσιμου νερού, συγκεκριμένα υπάρχει σε λίμνες και σε ποτάμια. Αυτή η περσινογάλανη άλγη του στάσιμου νερού. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένα κοκκία, τα οποία συναπαρτίζουν μικρές συγκεντρώσεις τοπικές κατά περιοχές και βοηθούν στην ανάπτυξή τους από το φως και το νερό, το αν είναι το νερό τα καθαρό ή το pH του είναι κατάλληλο ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης της πρασινογάλανης άλγης, δηλαδή της κυστίτιδας, των κύστεων αυτών, από πράσινους κύστης, από μικροοργανισμούς, μικρόβια ή μικροοργανισμούς. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι μικροοργανισμοί στις λίμνες μπορούν να προκαλέσουν εποχιακά άνθη. Οι λίμνες διαφέρουν από ποτάμια και ρέματα επειδή είναι συστήματα στα οποία κυριαρχούνται, τα οποία κυριαρχούν κυρίως από πλανκτονικούς μικροοργανισμούς και σπόνδυλα. Αν εδώ τώρα πάμε σε μεγέθυνση 100 φορές, θα δούμε κάτι διαφορετικότερο. Εδώ το φέρουμε λίγο προς εδώ. Εδώ. Βλέπουμε ότι κατά τρόπο σχηματίζουν κοκκία τα οποία συνδυάζουν μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα σύνδεσμο μεταξύ τους και αλληλοεξαρτώνται στην επιβίωση και στην αναπαραγωγή τους. Η τοπολογία και η υδρολογία των λιμνών αποτελούν καθοριστικούς πράγματες για την ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων της περσινογάλανης άλγης των γλυκών νερών. Η υδρολογική λίμνη ενσωματώνει όλες τις πτυχές ροής του νερού. Το νερό δέχεται στην ίδια τη λίμνη, καθώς και, το νερό και στην λίμνη και κατά την εισρωή του νερού στη λίμνη και κατά την εκροή του νερού από τη λίμνη, λόγω ένας παρακείμενου ρέματος, παραδείγματος χάρη. Διαφέρει δε από περιοχή σε περιοχή και ανάλογα με το υψόμετρο. Για παράδειγμα, οι ορεινές λίμνες τρέφονται με νερό από σχετικά άγονη γη, αποτέλεσμα να έχουν λιγοτροφικές συνθήκες που επικρατούν στη λίμνη. Δηλαδή, να έχουν λίγες πηγές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν ενέργεια. Αυτό εξηγεί γιατί οι ορεινές λίμνες δεν είναι τόσο σαφείς. Η μικροβιακή ανάπτυξη είναι περιορισμένη σε εκείνα τα επίπεδα που ενέχονται χαμηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών, όπως εδώ στην περσινογάλανη άλγη. Τέτοια μικρόβια τείνουν να έχουν μακρούς χρόνους αναπαραγωγής. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σε λίμνες χαμηλού υψομέτρου γενικά, οι οργανισμοί αυτοί συλλαμβάνουν νερό και από γόνιμα καλλιεργημένα εδάφη και έτσι είναι θρεπτικά, που είναι θρεπτικά πλούσια. Έτσι έχουν θρεπτικά πλούσιο περιβάλλον και με αυτό αναπτύσσονται και συγγενείς και παρεμφερείς δομές ζωής της πρασινογάλανης άλγης. Αυτό υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο πλανκτονικής ανάπτυξης και οι λίμνες μπορούν να φαίνονται μερικές φορές στολές. Αυτό το ότι να φαίνονται στολές δεν είναι κάτι καλό για την περσινογάλανη άλγη, στην οποία το πικοπλανκτόν περιλαμβάνει συχνά γλυκό νερό, ήδη δε τους συνεκόκοκους
ενώ οι μετεωειδή κυανοβακτήρια όπως αυτά των γενών αναμπαένα και μακροκύστης που έχουμε εδώ και εξετάζουμε, οι μακροκύστης, απαρτίζουν αυτά το μακροπλάνκτον. Δηλαδή μικρόβια τα οποία έχουν μήκος μεγαλύτερο από 200 μιλιμέτρα. Και έτσι φαίνονται χαρακτηριστικά στο μικροσκόπιο το δικό μας. Όταν παίρνουμε δείγματα και τα εξετάζουμε σε ανάλυση 100 ακόμα φορών, βλέπουμε χαρακτηριστικά τη δομή τους. Σε χίλιες φορές θα δούμε αργότερα πώς τη μοιάζουν. Οι βαθιές λίμνες μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες περιοχές. Την παραλιακή ζώνη, την ακτογραμμή και την κεντρική πελαγική ζώνη. Αυτοί οι όροι ισχύουν επίσης για τα θαλάσσια συστήματα. Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία, η πράκτια περιοχή ορίζει επίσης το βάθος της φωτονικής ζώνης. Οι δύο ζώνες έχουν ξεχωριστές μικροβιακές κοινότητες. Μια από αυτές είναι και η περσινογάλη άλγη. Βλέπουμε στη φωτογραφία, στο δείγμα που εξετάζουμε, στο μικροσκόπιο. Στην παράκτια ζώνη εισάγεται ο αλοχθόνιος. Συγγνώμη, στην παράκτια ζώνη εισάγεται η αλοχθόνια μορφή των οργανικών υποστρωμάτων και διαφόρων άλλων θρεπτικών συστατικών όπως φωσφορικά και νητρικά. Επειδή δε το νερό είναι ρηχό, το φως διεισδύει σε όλο το μέρος και έτσι σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι τόσο χορό το νερό, γιατί έχει μικρό βάθος, έτσι επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερων φυτών. Biofilms συχνά σχηματίζονται σε αυτά τα φυτά και στα ειζήματα. Αυτά είχαμε να πούμε για την περσινογάλανη άλγη. Εδώ βλέπουμε σε μεγέθυνση 100 φορών διάφορα συστήματα της περσινογάλανης άλγης που σχηματίζει επικίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με βουκώδεις, νεματοειδείς και αυτοί σχηματισμούς. Αν τώρα μεγεθύνουμε στις χίλιες φορές, να δούμε κάτι παρεμφερές, όπως αυτό. Θα εστιάσω καλύτερα. Αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά την βουκώδη μορφή της περσινογάλανης άλγης. Ότι τα συνδέονται μεταξύ του, υφάπτονται σχεδόν σε ένα σημείο τουλάχιστον τα βακτήρια αυτά, οι μικροοργανισμοί αυτοί στην περσινογάλανη άλγη, και έτσι κατορθώνουν να υποστηρίζονται μέσα στο περιβάλλον το φυσικό, στο οποίο τους επιτρέπεται να υπάρχουν και να αναπτύσσονται, δηλαδή σε στάσιμα νερά και σε νερά λιμνών κυρίως. Λιμνών και ρεματιών τα οποία έχουν αργή κίνηση στα νερά, οπότε μπορούν αυτά να επιβιώνουν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά, στην υγεία σας. Γεια σας.